Καλησπέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα εδώ πέρα. Γιατί καταρχήν στην αίθουσα μυρίζει δημιουργία. Είναι από το πιο ωραίο κοινό που έχω δει μπροστά μου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για δημιουργία, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο για τεχνολογία. Αν είχαν λίγη τεχνολογία οι αρχαίοι Έλληνες, θα είχαν λύσει πολλά από τα προβλήματα που είχαν και θα είχαμε και μια ιστορία με λιγότερο ταραχή. Για παράδειγμα, ξέρετε πως ο βασιλιάς Μίνωας ήθελε να δείξει με κάποιο τρόπο ότι έχει την εύνοια των Θεών, ότι ο Ποσειδώνας είναι δικός του. Και εφήβρε όλη αυτή την ιστορία με το λευκό τάβρο. Αν είχαμε λοιπόν τότε Facebook, θα έκανε το εξής πολύ απλό. Μια selfie με τον Ποσειδώνα. Εκεί λοιπόν βγήκε και το πρώτο hashtag «Θα σέβεστε», που θα το έλεγε ο Μίνωας στους δικούς του για να καταλάβουν ότι θέλας πάντων τα έχουν βρει. Αλλά και αυτή η Αριάδνη, τι τράβηξε αυτό το κορίτσι. Αγαπούσε. Με ένα στάτους θα μπορούσε κάλλιστα να δείξει σε όλους ότι τέλος πάντων με το Οδυσσέα υπάρχει αίσθημα. Δίπλα και δεν ξέρω αν φαίνονται καθαρά, φαίνονται και οι τότε εταιρείες. Είναι η Μύτος Ντεμισέ, νήματα. Είναι η Δέδαλος Startup, γιατί ο Δέδαλος ήταν μεγάλος μάγκας και γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά. Και ήταν βέβαια και η White Bull, έτσι, Energy Drink. Η Αριάδνη λοιπόν είχε το πρόβλημά της. Ο Μίνωας όμως πραγματικά και το νέο αυτό ήταν ξύπνιος, γιατί τι έκανε. Πήρε το Δέδαλο, το μεγαλύτερο εφεδρέτη της περιοχής εποχής, και τον έφερε στην Κρήτη μετά από κάτι τεχνικά ζητήματα που είχε ο Δέδαλος στην Αθήνα. Θα μπορούσε λοιπόν, αν τότε είχε και λίγο το branding στο μυαλό του, να κάνει την πρώτη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων που θα λεγόταν Minovation από το όνομά του. Ο Δέδαλος όμως ήταν αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ήταν ένας τύπος ο οποίος δημιούργησε υπό μία έννοια το πρόβλημα, κατ' εντολή του Μίνα, το Λαβύρινθο. Αλλά ήταν και αυτός ο οποίος τελικά χρειάστηκε να βρει τη λύση. Και νομίζω πως υπάρχουν πάρα πολλά κοινά ανάμεσα στη σημερινή εποχή και στα όσα έκανε ο Δέδαλος τότε. Διότι την κρίση εμείς τη δημιουργήσαμε, και αυτή είναι η αλήθεια, και πρέπει μόνοι μας να βρούμε τη λύση. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η κρίση προέκυψε από τους κακούς Αμερικανούς, από τους κακούς Ρώσους, τους κάκιους τους Γερμανούς, από τον ανάνθρωπο Ερμή ή από τους εξωγήινους. Την κρίση εμείς οι Νεοέλληνες την δημιουργήσαμε. Αλλά είμαι εδώ για να σας πείσω ή για να προσπαθήσω να σας πείσω ότι μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αποτελέσουμε και μέρος της λύσης. Διότι δυστυχώς, ενώ πήραμε τον μύτο από τους προγόνους μας, είχαμε τις λύσεις στα χέρια μας, αυτό το κουβάρι του μύτου το μπερδέψαμε, το τεντώσαμε, το κόψαμε και τώρα είναι πολύ δύσκολο πλέον να το ανοίξουμε από την αρχή. Θα σας μιλήσω για τα Τρίκαλα, για την πόλη μου. Δεν θέλω να δείξω πολλά πράγματα, ούτε θα σας πω ότι κάνω σπουδαία πράγματα. Από αυτά που ακούτε, πιστέψτε τουλάχιστον τα μισά, ίσως και λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, ξεκινήσαμε μια ομάδα νέων ανθρώπων πριν από 4 χρόνια να πάρουμε την τύχη της πόλης στα χέρια. Μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήξερε και πολλά από πολιτική, ούτε νομίζω ότι κάνουμε ακριβώς πολιτική. Μια ομάδα ανθρώπων που παρόλα αυτά είχε ένα όραμα και αποφάσισε να το κάνει πράξη. Και είμαι πολύ απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι κριτικάρουν κάθε μέρα τους πολιτικούς ή όσους ασχολούνται με τα κοινά και λένε τα λαμόγια, τους κλέφτες το ένα το άλλο. Και εσύ, ρε φίλε, τι κάνεις? Λίγο καναπέ ακόμα που λέει τώρα και η IKEA σε διαφήμιση? Αυτό κάνεις? Βγες, πάλεψέ το. Και τότε ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η λύση. Και στα Τρίκαλα το πιστέψαμε αυτό. Και το κάναμε πράξη με διάφορα απλά πράγματα. 3 θα σας δείξω για να δούμε πώς μπορούμε με απλές λύσεις να βρούμε. Να παράξουμε αποτέλεσμα για τους δημότες μας. Αυτό που βλέπετε πίσω να δείχνω στον κύριο Θοδωράκη είναι ένα ATM πιστοποιητικών. Περιμένουμε καιρό να πάρουμε χαρτιά. Για ποιο λόγο? Θα έπρεπε όλα καταρχήν να είναι ψηφιακά. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω. Για όσο λοιπόν χρειαζόμαστε χαρτί, κάναμε το εξής πολύ απλό. Προσομοιώσαμε για μικρούς και κυρίως για τους μεγαλύτερους τη λειτουργία του ATM της τράπεζας με μια καρτούλα. Αυτή εδώ την κάρτα του Δημότη. Πας στο μηχάνημα, βάζεις το πίν σου, επιλέγεις ποιο πιστοποιητικό θέλεις και το παίρνεις την ίδια ώρα. Κάναμε και το delivery που είπε νωρίτερα και η κυρία Σαράφοβλου. Κόστος 20 ευρώ. Ένα μηχανάκι που είχαμε, 5 αυτοκόλλητα και το πιστοποιητικό πάει στο σπίτι. Τόσο απλά και όμορφα. Κάναμε και κάτι ακόμη. Κάναμε το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου. Ψάχνουν οι δημότες να βρουν πού θα πρέπει να αναφέρουν το πρόβλημά τους, τη λακκούβα κλπ. Ψάχνουν τον δήμαρχο και εμείς κλείνουμε και λίγο το μάτι, πουλάμε κανένα ρουσφετάκι, είδες, σου άλλαξε τη λάμπα. Μα αυτή είναι η δουλειά, γι' αυτό μας θέλουν. Ένα λοιπόν τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο δουλεύει σε 2 βάρδιες μέχρι και 10 η ώρα το βράδυ, παίρνει τα αιτήματα των δημοτών, τα επεξεργάζεται, όχι τα επεξεργάζεται. Τα στέλνει στις ανάλογες υπηρεσίες και μετράμε έτσι και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών, αλλά και το χρόνο απόκρισης. Βλέπουμε πού πάσχουμε και πού πάμε καλά. Και το πιο σημαντικό, τηλεφωνούμε πίσω στους δημότες και ρωτάμε: η λάμπα που θέλετε αλλάχθηκε, δουλεύει, τα σκουπίδια μαζεύτηκαν? Μάλιστα, κάποιοι δημότες νομίζουν πως αυτό γίνεται από την υπέρμετρη αγάπη και το ενδιαφέρον των πολιτών και μας φέρουν κάθε τόσο στα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου πίτες, αυγά, όλα αυτά που δίνουμε στις μικρές πόλεις. Πρέπει
Και αυτό δείχνουμε με το τηλεφωνικό κέντρο, να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Οι πολίτες βλέπουν μονίμως απέναντί τους ένα αράθιμο, αργό, αδιάφορο δημόσιο. Θα πρέπει να το δούμε ανταγωνιστικά. Αν εκτός από το Δήμο Τρικαίων υπήρχε δίπλα ένας Δήμος Τρικαίων 2, φοβάμαι ότι οι δημότες μου θα πηγαίναν στον δεύτερο Δήμο να εξυπηρετηθούν. Δεν θέλουμε να τους χάσουμε από πελάτες, από πολίτες, τους θέλουμε εκεί. Γιατί το κακό είναι πως τελικά, με όλη αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στο δημόσιο, οι δημότες τι κάνουνε, δεν φεύγουν μόνο από τον Δήμο, φεύγουν από τη χώρα. Οι Δήμοι όμως δεν είμαστε εδώ μόνο για να μαζεύουμε τα σκουπίδια. Θα πρέπει να μιλήσουμε διαφορετικά, να δείξουμε και να αναδείξουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης του τόπου. Και ο Άι Βασίλης πίσω μου αυτό ακριβώς έκανε. Στα Τρίκα λοιπόν είχαμε έναν μήλο του 1887, ίσως τον πιο ωραίο μήλο των Βαλκανίων, το πιο καλοδιατηρημένο μήλο των Βαλκανίων. Μια ιδέα που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν παρέλαβα καμένη γη, και το λέω πάντα, παρότι κέρδισε από τον προηγούμενο Δήμαρχο. Ο άνθρωπος προσπάθησε και έφερε ένα αποτέλεσμα μέχρι εκεί που μπορούσε. Και συνεχίσαμε εμείς για 7η χρονιά το Μήλο των Ξωτικών. Μια γιορτή η οποία πλέον μαζεύει 1 εκατομμύριο επισκέψεις που στα ταπεινά Τρίκαλα και έχει αποτελέσει το σημείο έλξης για όλη την Ελλάδα. Ενώ πέρσι για πρώτη φορά ακούσαμε στα Τρίκαλα και άλλες γλώσσες, ακούσαμε και τουρκικά και βουλγάρικα. Σιγά σιγά η πόλη ανήκει και μαθαίνει. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Να δούμε και να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Δήμων και των πόλεών μας. Το κάναμε με το Μήλο των Ξωτικών, το κάνουμε τώρα και με κάτι ακόμη. Τα Τρίκαλα είναι η πατρίδα του Ασκληπίου, του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας, ο οποίος είχε βασίσει τη θεραπεία του σε βότανα και αρωματικά φυτά. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς τώρα. Προσπαθούμε να βγάλουμε τους νέους αγρότες από τα καφενεία, να τους δείξουμε πως αρκετά έχουμε ασχοληθεί με το βαμπάκι και το καλαμπόκι, να τους δείξουμε ότι υπάρχει μια νέα αγορά στα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Και κάτι παραπάνω, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ξεκινάμε μια spin-off προκειμένου να κάνουμε R&D. Να δούμε πώς μπορούμε τα προϊόντα αυτά να γίνουν πλέον, να αποκτήσουν ταμπέλα, να είναι προϊόντα από τη γη του Ασκληπίου και να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα. Και βέβαια τουρισμό, τριτογενή τομέα. Να γυρίσουμε στα μονοπάτια του Ασκληπίου, εκεί που ο μύθος, η ιστορία ήθελε τον Ασκληπίο να μαζεύει τα βότανά του. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα κάνουμε σε μια πόλη η οποία θεωρητικά παλιά είχε πολύ λίγα πράγματα. Συμφωνώ κι εγώ. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται παιδεία και ήταν επίτηδες. Το μωρό το έβαλα τώρα να γκρινιάξει για να πω ότι πρέπει να στοχεύσουμε στην παιδεία. Και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες. Μα είναι η επόμενη διαφάνεια, σοβαρά. Νάτι. Λοιπόν, ο Δήμος σας έλεγα νωρίτερα ότι δεν ασχολείται μόνο με λακκούβες και πράσινο. Φέτος πήραμε μια πρωτοβουλία να ασχοληθούμε με το STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Να δείξουμε στα νέα παιδιά έναν καινούριο υπέροχο κόσμο που ανοίγεται και που δυστυχώς τα σχολεία δεν μπορούν ακόμα να έχουν όλο αυτό το υποπτικό υλικό. Νωρίτερα η κυρία Βασιλόπουλος έλεγε ότι στην Φινλανδία οι Δήμοι προφανέστατα έχουν ρόλο και στο κομμάτι της παιδείας. Αυτό λοιπόν κάνουμε κι εμείς. Με πολύ λίγα χρήματα, δεν είναι το κόστος, δεν είναι τα χρήματα, ο τρόπος και το ενδιαφέρον είναι. Έχουμε συνεννοηθεί με τα σχολεία να τους εξοπλίσουμε με kit Arduino, Raspberry, sensors, kit ρομποτικής και να ενημερώσουμε τους καθηγητές, να τους επιμορφώσουμε μέσω της E3 ΑΕ για να μπορέσουν να δείξουν στα παιδιά αυτόν τον καινούριο υπαρχό κόσμο. Ήδη 2 χρόνια τώρα τρέχουμε μαζί με την Αμερικάνικη Πρεσβεία ένα πρόγραμμα που λέγεται Code Girls και από εκεί είναι η φωτογραφία που βλέπετε για να μικρύνουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια σε σχέση με την πληροφορική. Διότι τελικά λένε, αν και δεν με συμφέρει, πως οι γυναίκες είναι πολύ καλύτερες στον προγραμματισμό από ότι οι άντρες, απλά δεν ασχολούνται. Μιλάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάμε λοιπόν για παιδεία και πάμε να αλλάξουμε τη χώρα. Και για να αλλάξει η χώρα, ας είμαστε σοβαροί και ας το παραδεχτούμε ότι θα αλλάξει μόνο αν αλλάξει το κομμάτι της αξιολόγησης στο δημόσιο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, και είναι κουτό, γιατί ο φούρναρης της γειτονιάς να αξιολογείται κάθε μέρα, και αν δεν έχει καλό ψωμί δεν παίρνουμε, γιατί οι αιρετοί να αξιολογούνται και πολύ καλά κάνουμε και αξιολογούμαστε κάθε 3, 4, 5 χρόνια, και γιατί στο δημόσιο θα πρέπει να έχουμε μία light αξιολόγηση. Έλα, μωρέ, τώρα τα παιδιά και λίγο, μην τους στενοχωρήσουμε. Να κάνουμε αξιολόγηση σοβαρή. Τους δημοτικούς υπαλλήλους που υπάρχουν τέτοιοι και είναι αρκετοί έως πολλοί και ενδιαφέρονται. Δεν έχει άλλη παιδεία. Λοιπόν, και ενδιαφέρονται να τους επιβραβεύσουμε και αυτούς οι οποίοι θέλουν βοήθεια να τους επιμορφώσουμε. 3 πράγματα θεωρώ ότι λείπουν στο ελληνικό δημόσιο και αυτά είναι η αξιολόγηση, η σοβαρή αξιολόγηση, η επιμόρφωση. Δεν είναι δυνατόν οι μηχανικοί του Δήμου μου, οι συνάδελφοί μου να μην ξέρουν να δουλεύουν AutoCAD αντίστοιχα προγράμματα ανοιχτού κώδικα και βασικά νέο αίμα στην αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο. Ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν διάθεση να ασχοληθούν και να το ψάξουν και λίγο παραπάνω. Τελικά με όλα αυτά, τι θέλω να πω, και για να κλείνω σιγά σιγά, γιατί δεν νομίζω και ως μηχανικός δεν έχω μάθει να μιλάω πάρα πολύ, ότι αυτό το οποίο λείπει στη χώρα μας είναι οι πραγματικές ειλικρινείς προθέσεις. Θέλουμε όλοι μια αλλαγή. Την ψάχνουμε, τη ζητάμε.
Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είμαστε εμείς διατεθειμένοι να αλλάξουμε. Στο Δήμο μου, για παράδειγμα, παρέλαβα μια κατάσταση που δεν οφείλεται στον προηγούμενο, με αρκετά χρέη. Βάλαμε μια σειρά, πληρώνουμε κάθε χρόνο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και ξέρω ότι σε 12 χρόνια από τώρα ο Δήμος μου δεν θα χρωστάει. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν ήξερα και η Ελλάδα πότε θα φτάσει, αν φτάσει ποτέ, να μην χρωστάει τίποτα. Στόχευση και προγραμματισμό. Είμαστε σε μια χώρα που νομίζω πως έχουμε πέσει όλοι σε κατάθλιψη. Διότι δεν βλέπουμε ένα άστρο, μια πηγή φωτός για να πιστέψουμε σε αυτή και να προχωρήσουμε. Και όμως νομίζω πως θα πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, γιατί αυτή η ελπίδα, αυτή η πηγή φωτός είναι μέσα μας. Είναι ο άλλος μας εαυτός, ο δέδαλος εαυτός μας, το καλό κομμάτι του εαυτού μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε, αφού τη θέλουμε την αλλαγή, αφού το συνομολογούμε. Ανοίγω παρένθεση. Άκουγα νωρίτερα τον κύριο Οικονόμου ότι μιλάει 32 γλώσσες. Στην Ελλάδα μιλάμε την ίδια γλώσσα και άλλα πράγματα λέμε και άλλα εννοούμε. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν και εθνική συνεννόηση επιτέλους. Στα βασικά τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν κάθε κυβέρνηση να αλλάζει ή κάθε δήμος και κάθε δήμαρχος να αλλάζει αυτά τα οποία ο προηγούμενος έκανε επειδή θεωρεί ότι συλλήφθηνε όλα είναι λάθος. Αν λοιπόν αυτά τα πιστέψουμε και αν βασικά πιστέψουμε στον εαυτό μας, βγάλουμε το καλό του κομμάτι και βασικά αποφασίσουμε να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Τότε και μόνο τότε θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τις ζωές μας. Να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.